Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή με τίτλο «Διάλογο Καριέρα», όπου φιλοξενούμε επιτυχημένους επαγγελματίες από διάφορα πεδία. Και σήμερα είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την Έλενα Χατζιαυξέντη, που είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, σοπράνο, δασκάλα. Έχεις πολλές επαγγελματικές ιδιότητες, και είσαι πολύ τάλαντη από ό,τι έχω δει από το πλούσιο βιογραφικό σου. Σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και εδώ στο Λονδίνο, στο Hellenic TV. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ναι, όλα αυτά που είπες, αν πρέπει να τα ορίσουμε με κάποιους όρους, ναι, έχω ακολουθήσει όλα αυτά στη ζωή μου. Πώς ξεκίνησε αυτή η υπέροχη πορεία στα καλλιτεχνικά δρόμενα του τόπου, να έχεις αυτό τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις σπουδές, σε αυτούς τους τομείς? Πότε κατάλαβες ότι έχεις ταλέντο, κλίση? Δεν ξέρω καν, ξέρεις, είναι δύσκολο να πει κάποιος «έχω ταλέντο». Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι από πολύ μικρή, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, γύρω στα 4 χρονών, να το πω, είχα μια βαθιά, έντονη επιθυμία να γίνω ηθοποιός. Mm-hmm. Αυτό τώρα δεν ξέρω. Γεννιέσαι με αυτό, γεννιέται στην πορεία, κάτι μέσα μας συμβαίνει στον άνθρωπο. Αυτή μου η παιδική επιθυμία, λοιπόν, ήταν αυτό που με οδήγησε σε όλη μου τη διαδρομή, σε όλη μου τη ζωή. Και επειδή ο δρόμος για μένα δεν ήταν ανοιχτός, πέρασα από πάρα πολλά στάδια και πολλά εμπόδια, αυτή ήταν μια κινητήριος δύναμη μέσα μου. Μπορεί και αυτό να είναι ένα κομμάτι ταλέντου, το να επιμένεις να κυνηγήσεις το όνειρό σου, να είναι κομμάτι του ταλέντου. Με έκανε να πορευτώ με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Mm-hmm. Και ποιο ήταν το πρότυπο σου από μικρή? Από μικρή αντιλαμβάνομαι ότι παρακολουθούσες ίσως ταινίες, ίσως θέατρο, γιατί για να έχεις αυτή την κλίση σημαίνει ότι είχες κάποια ερεθίσματα από το σπίτι ή από το σχολείο. Κι όμως δεν είχα. Είχαμε τις επισκέψεις στο θέατρο με το σχολείο φυσικά, αλλά αυτό ξεκίνησε πιο πριν, από τα παιχνίδια. Mm. Ότι έπαιζα μπροστά στον καθρέφτη, ήθελα να κάνω διάφορους ρόλους, έκανα στα αδέρφια μου, προσποιόμουν ότι ήμουν κάποια άλλη και τους έκανα ή τους τρόμαζα ή τους έκανα να γελάνε. Ναι, φυσικά μετά με τα ερεθίσματα από το σχολείο, με αυτά που μας μαθαίνουν οι δάσκαλοί μας, η επαφή μας με την τέχνη, με διάφορους τρόπους, και τη μουσική και τη λογοτεχνία, μου έδωσε ένα κόσμο που μου φαινόταν πολύ μαγικός και όμορφος. Και ήθελα αυτό να το βιώσω κι άλλο, πιο έντονα. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για τις σπουδές σου? Άρχισες τις σπουδές σου για να γίνεις δασκάλα από το παιδαγωγικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη. Πώς προέκυψε, ναι, αυτό, αλλά παράλληλα σπούδασες και ηθοποιός? Ναι, βασικά οι γονείς μου είχαν απαγορέψει να γίνω δασκάλα. Συγγνώμη, να γίνω ηθοποιός. Μου είχαν πει ότι ξέχνα το, δεν θα δώσεις εξετάσεις για τη δραματική. Είναι ένας πολύ δύσκολος δρόμος. Εγώ τότε στο παιδικό μου μυαλό είπα εντάξει, ό,τι και να περάσω στις εξετάσεις. Είχα βάλει πρώτη επιλογή ιατρική, δεύτερη οδοντιατρική και τρίτη παιδαγωγικό Θεσσαλονίκης. Δεν είχα βάλει Κύπρο, το είχα βάλει πιο μετά, γιατί πιο κάτω στις επιλογές, γιατί ήθελα να φύγω από την Κύπρο. Ναι. Ήθελα να το σκάσω. Ναι. Γιατί πίστευα ότι έπρεπε να φύγω από τον τόπο που γεννήθηκα για να μάθω πράγματα, για να εξελιχθώ. Τώρα αυτό το ένιωθα, δεν το σκεφτόμουν τόσο συνειδητά όπως το λέω αυτή τη στιγμή, αλλά παρατηρώντας την πορεία μου θα έλεγα ότι ήθελα να φύγω, να ελευθερωθώ, ένιωθα εγκλωβισμένη στην Κύπρο. Ως κορίτσι. Ανεξάρτητη. Ναι, ένιωθα ότι ως κορίτσι κάπως ήταν πολύ φαλοκρατική κοινωνία και ήθελα να φύγω. Πέρασα λοιπόν παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη και είπαμε το που θα πάω στη Θεσσαλονίκη θα γίνω ηθοποιός. Okay. Όταν
Λοιπόν, πήγαμε στην πενταήμερη, όταν ήμουν 15 χρονών. Θυμόμουν ότι στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, υπήρχε μια σχολή, η Ροντίδη. Και το θυμόμουν εγώ. Και στα 18 μου, όταν έφυγα, είπα, μόλις φτάσω στη Θεσσαλονίκη, θα πάω κρυφά από τους γονείς μου να σπουδάσω ηθοποιός. Και έτσι και έπραξα. Έφτασα στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς όπως σας το λέω, χωρίς υπερβολή. Την επόμενη μέρα, το μεσημέρι, γύρω 11 το πρωί μάλλον, πήγα στην πλατεία Αριστοτέλους, ανέβηκα τα σκαλιά, μπήκα σε αυτή τη σχολή χωρίς να ξέρω τίποτα, βρήκα τον διευθυντή και του είπα, θέλω να γίνω ηθοποιός. Αυτό. Και εκεί ξεκίνησα να δουλεύω, να πληρώνω τη σχολή. Οι γονείς μου δεν το ξέρανε, ήταν ένα βάσανο μεγάλο. Γιατί ένιωθα ότι τους προδίδω. Ήταν πολύ φυσιολογική και κοινότυπη, γιατί όλοι οι γονείς έτσι αγωνιούν για το μέλλον και όλοι θεωρούν ότι το επάγγελμα του ηθοποιού και γενικότερα όποιος ασχολείται με τις τέχνες είναι ένα επάγγελμα πιο ασταθές, που δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει μια επαγγελματική ασφάλεια. Ήταν πολύ φυσιολογική η αντίδρασή τους. Εσύ όμως έκανες την επανάστασή σου. Και όλα αυτά τα βήματα που έκανες, αυτά τα τόσο δυναμική... Τόσο δυναμικό που αυτό που προέβαλες τον εκμυστηρεύω σου να σε κάποιον ή μόνη σου το έκανες. Σε κάποιους φίλους, στα αδέρφια σου ή μόνη σου προχωρούσες. Ναι, το γνώριζαν τα αδέρφια μου. Τα αδέρφια μου. Η μεγάλη μου αδερφή, η οποία με βοήθησε κιόλας πολύ. Μου έστελνε χρήματα, κρυφά. Όλα αυτά τώρα τα λέω στον αέρα, γιατί τώρα έχουν τα πράγματα αλλάξει φυσικά, και σε φίλους μου, δηλαδή, φοιτούσα στο παιδαγωγικό, δεν το είχα αφήσει. Ναι. Όλοι λοιπόν που ήταν οι φοιτητές μου στο παιδαγωγικό γνώριζαν ότι παράλληλα εγώ πάω σε δραματική σχολή, γνώριζαν την όλη ιστορία, τους έκανα τους ρόλους μου, τους τραγουδούσα, και μετά έδωσα στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος, οπότε τους παρουσίαζα τους μονολόγους που θα έδινα για να περάσω στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος, γιατί ανακάλυψα ότι υπάρχει και μια σχολή κρατική, στην οποία δεν πληρώνεις δίδακτρα, και αποφάσισα να δώσω εξετάσεις εκεί, αφού ήμουνα 2 χρόνια στην ιδιωτική. Ναι. Και βόλευε και ο χώρος, ο τόπος, δηλαδή ήταν κοντά στη Θεσσαλονίκη, επομένως μπορούσες να φυτάς και στα δυο. Ναι, ήταν δύσκολο, γιατί υπήρχε απόσταση και υπήρχαν και πολλές ώρες στη δραματική. Πολλές ώρες, ειδικά στο κρατικό, που δεν ξέρω πώς κατάφερα τελείωσα και το παιδαγωγικό, προφανώς γιατί μου ήταν εύκολο σαν κατεύθυνση, γιατί ήμουν πολύ καλή μαθήτρια και ήμουν πρακτικό τότε, που είχαμε φυσική, χημεία, μαθηματικά ενισχυμένα, οπότε μου ήταν εύκολα τα μαθήματα, διάβαζα φυσικά πολύ. Δούλευα πάρα πολύ. Έκανα μια πολύ έντονη φοιτητική ζωή, αλλά όχι στο ξενύχτη και στο γλέμπι, στο πολύ διάβασμα. Ναι. Και μαθήματα τραγουδιού και μαθήματα χορού, ξεχωριστά από τη σχολή. Ιδιωτικά. Ιδιωτικά έκανα μαθήματα χορού και να κάνω σπαγκάτο, να κάνω ό,τι μπορούσα και ένιωθα ότι θα με κάνει καλύτερη. Το έκανα με πολύ πάθος, χωρίς σκέψη, τόσο που ας πούμε κάηκα. Έπαθα υπερκόπωση, πήγα στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο. Πολλές ιστορίες. Η ζωή μου είναι πολύ πλούσια σε τέτοια λάθη. Από λάθη με πλούσια, θα έλεγα. Και ολοκληρώνεις λοιπόν τις σπουδές σου κάνεις και καινοτόμα πράγματα. Δηλαδή γίνεσαι και σοπράνο, κάνεις έτσι... Αξιοποιείς αυτό το ταλέντο σου που έχεις στην όπερα, δεν το αφήνεις. Δηλαδή δεν γίνεσαι απλά ηθοποιός, παίρνω απλά το πτυχίο. Κάνεις πολλά πράγματα, γιατί θέλεις να εξελιχθείς. Ναι, αυτό το πέρα πώς προέκυψε, σου είπε κάποιος για την βαθιά φωνή που έχεις? Η αλήθεια, το τραγούδι σαν επιλογή δεν το είχα στο νου μου. Ήρθε στη σχολή, όπου περπατούσα μια μέρα στο διάδρομο και ήταν μια φοιτήτρια σε μεγαλύτερο έτος από μένα, η οποία έκανε κλασικό τραγούδι τότε. Και εγώ περπατούσα στο διάδρομο και σου τραγουδούσα. Και μου λέει,
έχεις κάνει όπερα? Της λέω, όχι, της λέω. Μια φορά έχω ακούσει τη Μαρία Κάλλας που ήμασταν τρίτη γυμνασίου, αλλά τραγουδάμε πολύ στο σπίτι, όντως η μαμά μου τραγουδάει πολύ, στο αυτοκίνητο κτλ, αλλά όχι όπερα. Μου λέει, να σε πάρω στη δασκάλα μου, γιατί νομίζω ότι έχεις φυσικό χάρισμα. Λέω, μέσα εγώ. Χωρίς δεύτερη σκέψη, πήγα. Αυτό το έχω, δηλαδή, τώρα είμαι πιο μαζεμένη, έχω ρημάσει, αλλά έχω ένα, ναι, πάμε. Ναι, ναι, παρασύρεσαι. Με την καλή έννοια. Παρασύρεσαι με την έννοια, βλέπεις κάτι όμορφο, θετικό που σου λέει ο άλλος και θέλεις να το κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια. Το καταλαβαίνω αυτό. Το καταλαβαίνω αυτό και είναι πολύ όμορφο γιατί αξιοποιείς κάθε ερέθισμα που σου έρχεται στα αυτιά σου. Σου λέει για το, σου είπε για τη φωνή σου αμέσως να δεις πώς θα το εξελίξεις. Δηλαδή, είναι κάτι πολύ ναι, αυτό που έχει. Ναι, με εντυπωσίασε να, αυτό. Να πειραματιστείς και να είσαι περίεργος προς αυτό. Ναι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο να δοκιμάζεις και να παρασύρεσαι από το όμορφο. Φυσικά πρέπει να έχεις και διάκριση, έτσι, που αυτό το μάθα πολύ αργότερα. Εννοεί να διακρίνεις ποια παρόρμηση θα ακολουθήσεις, να έχεις μια διάκριση. Ναι. Αυτό είναι κάτι που το αποκτάς με τα χρόνια, με τις πολλές κατραπακές, γιατί και τα λάθη που θα κάνεις είναι μέσα στο παιχνίδι της ζωής, αλλά αν δεν δοκιμάσεις δεν θα μάθεις. Ναι, ναι. Δηλαδή, καλύτερα να το κάνεις αυτό, παρά να κρατιέσαι και να μην δοκιμάζεις. Γιατί σιγά σιγά θα καταλάβεις το μέτρο, θα καταλάβεις διάκριση, ενώ ότι να έχεις την ικανότητα να διακρίνεις αν αυτό που σου προσφέρουν είναι για σένα, είναι καλό για σένα, ποια είναι τα όρια, μια έτσι, εντάξει, που στα 18 σου δύσκολα το έχει. Εσύ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν προέρχεσαι από μια οικογένεια ηθοποιών που γνώριζες αυτό το χώρο, ήταν αχαρτογράφητα νερά για σένα. Εντελώς. Και ίσως και αεροποιημένα, γιατί όταν το έχουμε στο μυαλό μας, σίγουρα θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια, ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Όμως και οι δυσκολίες έχουν την ομορφιά τους βεβαίως, γιατί σε κάνουν πιο δυνατή και σε κάνουν να αντιληφθείς τι είναι αυτό που σου ταιριάζει και τι όχι, και να πολεμήσεις. Αντιμετώπισες δυσκολίες στην πορεία, δηλαδή πώς κατάφερες να καθιερωθείς με την έννοια ότι είδα, με βάση το βιογραφικό σου, έχεις συμμετάσχει σε πάρα πολλές παραστάσεις και σαν σκηνοθέτης και σαν ηθοποιός. Και πώς κατάφερες και μπήκες σε αυτόν τον χώρο, θυμάσαι την πρώτη σου παράσταση? Κοίταξε, είναι πολύπλοκη πορεία σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται, πιστεύω, με την τέχνη, γιατί είναι πώς έρχεται το μονοπάτι, δεν υπάρχει τίποτα σταθερό, το κάθε τι σε βγάζει αλλού. Αλλά θα σου λέγω ότι η πρώτη μου επαφή ήταν σε σύρια, σε ταινία, το πρώτο πράγμα που έκανα, όταν ήμουν ήδη στη σχολή, το 504 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας, όπου ήταν ένα σύριαλ με φοιτητές της Θεσσαλονίκης, που μετά έγινε από την ταινία έγινε το σύριαλ με τον Λαζόπουλο. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα. Και μετά, μετακομίζοντας στην Αθήνα, εκεί ξεκίνησε το χάος. Δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω. Για να φανταστείς, κοίταζα και αγγελίες εφημερίδες, ενώ δεν ήξερα τι να κάνω. Γιατί οι οτισιών δεν ήταν οργανωμένες ή... Δεν ήταν ανακοινώσιμες οι πιο πολλές, ούτε υπήρχε το Facebook και αυτές οι ομάδες πια που ανακοινώνουν κάποιες ακροάσεις. Έπρεπε μέσα να έχεις κάποιο γνωστό που θα σε ενημερώσει, ίσως. Ναι, ναι. Ρωτώντας σιγά-σιγά, είναι και το θέμα της επιβίωσης που πρέπει να δουλέψεις για να βγάλεις τα προς το ζήν. Οπότε ήταν ένα παιχνίδι αναζήτησης που μπορώ να πω ότι ήμουν τυχερή από την άποψη ότι θα μπορούσα να έχω μπλέξει σε άσχημες καταστάσεις, αλλά κάπως η καλή μου διάθεση, κάπως η αισιοδοξία μου με προστάτευε. Σαν να είχα ένα άγγελο, ας πούμε, πάντα να με προστατεύει από το χειρότερο. Γιατί δεν γνώριζα πραγματικά. Ήμουν αθώα με την έννοια
της άγνοιας, ναι, των κινδύνων, στο τι σου λέει ο άλλος και τι σου προτείνει, αν είναι καθαρό αυτό που σου προτείνει. Γιατί είναι ένας χώρος που ο καθένας, τουλάχιστον ελπίζω ότι αυτό τώρα με όλα αυτά που συμβεί να μην... να έχουν καθαρίσει κάπως τα πράγματα, αλλά όντως ήταν ένας χώρος που ο καθένας δήλωνε ό,τι ήθελε, ασκούσε εξουσία με τον τρόπο του. Είναι πολύ επικίνδυνος χώρος όταν δεν έχεις διάκριση. Mm-hmm. Αλλά και απ' την άλλη είναι συναρπαστικός, έτσι. Πραγματικά όλοι πέσαμε, όλοι έτσι πέσαμε από τα σύννεφα και ταρακουνηθήκαμε με όλο αυτό, συγκλονιστήκαμε με όλα αυτά που ακούγονται για τους ηθοποιούς, όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα από ανθρώπους που ίσως θαυμάζαμε, που είχαν την αναγνωρισιμότητα. Έτυχε στη δική σου περίπτωση να βιώσεις εργασιακό bullying? Γιατί εμείς που είμαστε εκτός χώρου, τώρα αντιληφθήκαμε την εξουσία που μπορεί να έχει ένας σκηνοθέτης ή την εξουσία που μπορεί να έχει ένας ηθοποιός πάνω στη σκηνή την ώρα που παίζουν, και ο ηθοποιός εκείνη τη στιγμή είναι εγκλωβισμένος, είναι εγκλωβισμένη πάνω στη σκηνή και δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλο σεβασμός και εκτίμηση μεταξύ των ηθοποιών και να υπάρχει, να κυλήσει όμορφα μια σεζόν. Επομένως, ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Εσύ έχεις βιώσει κάποια δύσκολη συμπεριφορά? Πολλές. Πολλές δύσκολες συμπεριφορές και από σκηνοθέτες και από συναδέλφους, αλλά και πάρα πολύ όμορφες. Ναι. Να σου πω κάτι. Εγώ είχα την τύχη να γνωρίζω μια πολύ σπουδαία δασκάλα στο δρόμο μου, η οποία είναι ακόμη δασκάλα μου. Είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύομαι. Μπορώ να μάθω ποια είναι? Δεν νομίζω ότι ξέρει. Εντάξει. Ναι. Είχα στο μυαλό μου ένα όνομα διάσημο. Α, όχι. Η Βενετία Μοσχόβου, θα μου πεις ποιο όνομα θα έλεγες. Η Βενετία Μοσχόβου είναι ένας άνθρωπος που μου έμαθε να μην μπορεί κάποιος να με εκφοβήσει, τουλάχιστον στο χώρο του θεάτρου. Ας αφήσουμε την προσωπική ζωή. Έτσι, κάτι γίνεται όταν είμαι στο χώρο του θεάτρου και θέλω να προστατεύσω αυτό το όμορφο μέσα μου, το θέατρο. Γιατί το θέατρο, η τέχνη, η μουσική, από μόνη της είναι όμορφη. Τώρα πώς εμείς την εφαρμόζουμε, πώς την ασκημένουμε και πώς την διαστραβλώνουμε ο καθένας, είναι άλλο κεφάλαιο. Όμως από μόνη της είναι όμορφη και μπορεί να κάνει τεράστιο καλό σε όλους τους ανθρώπους. Είτε ασχολούνται επαγγελματικά είτε όχι. Παρακολουθούμε. Μόνο όφελος. Ναι, οπότε μου έμαθε η Βενετία να εστιάζω στην ομορφιά και να μην παίρνω κάτι προσωπικά και να υπερασπίζω με τον εαυτό μου αν χρειαστεί, αλλά ένας ηθοποιός όταν ανεβαίνει στη σκηνή και ακολουθεί τις οδηγίες ενός σκηνοθέτη πρέπει να έχει πρώτα απ' όλα διαθεσιμότητα. Να μην νιώθει προσβολή αν του πει ο σκηνοθέτης μην το κάνεις έτσι, κάν το έτσι, γιατί είναι μέρος της δουλειάς μας αυτό το παιχνίδι. Είναι πράγματα που αυτά τα μαθαίνεις στην πορεία. Αλλά εγώ μέσα μου, με όλα αυτά που έμαθα, νιώθω ότι καταφέρω να μην προδίδω αυτό το κομμάτι και να περνάω άσχημα. Μπορώ να σου πω ότι δεν έχω περάσει σε καμία δουλειά που έχω κάνει άσχημα. Mm-hmm. Και ενώ συνάδελφοι που ήταν στην ίδια συνθήκη με μένα υπέφεραν. Mm-hmm. Κάπως το βρίσκω και εστιάζω σε αυτό που μπορώ να μάθω και που να περάσω όμορφα και να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Από τη στιγμή που είμαι εκεί και δεν φεύγω, έτσι. Θα μπορούσα να πω φεύγω. Δεν το αντέχω αυτό, φεύγω. Εντάξει, δεν μιλάω για ακραίες συμπεριφορές. Ακραίες συμπεριφορές εκεί που έχουν υπάρξει. Ας πούμε, μπορεί η συνάδελφος στη σκηνή να με έκανε συνέχεια να γυρνάω πλάτη και να φεύγα κλαίγοντας από τα παρασκήνια και να ξανάβγαινα μετά. Ενώ μου το έκανες και εμένα. Μετά μου ζήτησε συγγνώμη κάποια στιγμή, αλλά εγώ συνέχιζα να παλεύω εκεί, χωρίς να μπαίνω στη διαδικασία
εκδίκηση, συζήτησης. Και αυτό κάπως δεν με πλήγωνε. Μπορεί να με αναστάτωνε, να έκλαιγα, αλλά έφυγαινα και έλεγα όχι, δεν θα κερδίσει η ασκήμια. Είναι ωραία. Αυτό νομίζω είναι ένας τρόπος. Βρήκες αυτή την τεχνική από μόνη σου για να ξεπεράσεις κάποιες δύσκολες συμπεριφορές και δύσκολες καταστάσεις και είναι και ένα μήνυμα για όλους που έχουν έτσι ελαφρά δύσκολες συμπεριφορές, δεν λέμε κάτι ακραίο. Ήθελα να σε ρωτήσω, από ό,τι είδα στο βιογραφικό σου, έχεις συμπάξει με μεγάλα ονόματα και της μουσικής σκηνής και του θεάτρου. Με τον Μίκη Θοδωράκη, τον Γιώργο Χατζηνάσιο, τον Θάνο Μικρούτσικο, την Μπεμπεδέλη. Πώς νιώθεις που έχεις συνυπάρξει με όλα αυτά τα ονόματα και τι έχεις αποκομίσει από αυτές τις συνεργασίες? Είναι μεγάλη, μεγάλη τιμή με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχω συναντηθεί. Για τον Μίκη Θεοδωράκη τι να πω, ήταν εμπειρία ζωής. Στην πρόβα που είχε έρθει να μας δει και να μας... γιατί έγραψε καινούργια κομμάτια για τον Όμηρο του Μπρέταν Μπία που ανεβάσαμε στο τρένο στο Ρουφ και είχε γράψει ένα καινούργιο κομμάτι που το είπα εγώ πρώτη φορά και είχε έρθει να μας διδάξει τα κομμάτια στο αναπηρικό καροτσάκι τότε που ήταν. Και μου έκανε εντύπωση κάτι που είχε πει ότι όταν το χτυπούσανε με τον κλόπ στο κεφάλι στις διαδηλώσεις, αυτός δεν σκεφτότανε τον πόνο και τα χτυπήματα και σκεφτόταν το ρυθμό που κάνουν τα ρόπαλα πάνω στο κεφάλι του. Δηλαδή είναι μια πηγή έμπνευσης και δύναμης αυτός ο άνθρωπος. Και απλότητας και γενναιοδορίας, θα έλεγα. Με τον Χατζηνάσιο ζήσαμε μια φοβερή εμπειρία στο Λονδίνο που είχα ανοίξει μια εταιρεία, την Αφέα Productions, και τον φέραμε και κάναμε, συνεργαστήκαμε. Οπότε είχα μια πολύ στενή επαφή μαζί του. Τον φρόντισα στη διαμονή του, το πήγαινε έλα στις πρόβες μας. Εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός καλλιτέχνης. Και φυσικά μεγάλο σχολείο στο πώς τραγουδάς, πώς εκφράζεσαι, πώς ακολουθείς το πιάνο, πώς ακολουθείς τη μουσική. Πώς προέκυψε και έκανες αυτή την παραγωγή? Ήθελες να κάνεις δικές σου συνεργασίες? Ναι. Είχα έρθει στο Λονδίνο. Σαν δασκάλα ήρθες? Είχα έρθει σαν δασκάλα. Ήθελα να φύγω από την Κύπρο και να περιπλανηθώ στο εξωτερικό. Ακριβώς, έτσι όπως το λέω. Ήρθα το ίδιο σε δεύτερη. Ναι, ήθελα να φύγω. Είχα φύγει από την Ελλάδα. Είχα πάει στην Κύπρο. Και μετά από 2 χρόνια στην Κύπρο νιώθω ότι... Το νιώθω αυτό το συναίσθημα, ότι θέλω να πάρω καινούργια ρεθίσματα. Ναι. Να δοκιμάσω πάλι, που αυτό έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Γιατί μόλις φτιάξεις κάτι, φεύγεις. Μόλις φτιάξω κάτι, ξαναφεύγω. Αυτό είναι η ιστορία της ζωής μου. Μένω σε ένα σπίτι, τον επόμενο χρόνο σε άλλο σπίτι. Μένω σε μια πόλη, σε άλλη. Έχει αυτό μια... Χάνεις, κερδίζεις, έτσι είναι. Ερχόμενη λοιπόν στην Αγγλία... γνωρίστηκα με το Φάνη το Μεζίνη, ένα τραγουδιστή ο οποίος ήθελε να κάνει παραγωγές και αποφασίσαμε μαζί να κάνουμε αυτή την εταιρεία και να προωθήσουμε τον ελληνικό πολιτισμό στην Αγγλία. Mm-hmm. Πρώτα κάναμε ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη και μετά καλέσαμε το... Το Μίκη Θοδωράκη. Όχι, το Μίκη Θοδωράκη τον γνώρισα, τότε δεν μπορούσε να έρθει, δεν μπορούσε να ταξιδέψει. Το γνώρισα στην Αθήνα το Μίκη Θοδωράκη. Στην παράσταση που σας είπα. Οπότε προέκυψε αυτή η ανάγκη μου στην Αγγλία πάλι το τι μπορώ να κάνω σαν καλλιτέχνης, πώς να εκφραστώ, με οδήγησε στο να κάνω δικές μου παραγωγές. Και άρχισα να μαθαίνω και αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι, και να έχεις την ευκαιρία να κινείσαι και πιο άνετα. Δηλαδή να είσαι εσύ αρχηγός. Ναι, έχεις επιλογές. Εξαρτάσαι από κάποιον άλλον, εσύ να επιλέγεις τα τραγούδια με ποιον θέλεις να συνεργαστείς. Και αυτό είναι ένα όμορφο κομμάτι, γιατί είσαι πιο ελεύθερη. Ναι, έχεις επιλογές, νιώθεις ότι φτιάχνεις κάτι εσύ, κάνεις μια σύνθεση, επειδή αυτό που κάνω δεν είναι μόνο
κάνω παραγωγή, κάνω όλη τη σύνθεση της ιδέας. Ναι. Δηλαδή αυτό που είχαμε κάνει με το Χατζινάσιο ήταν αφιερωμένο στα παιδιά τότε που έφταναν, που είχε πνιγεί εκείνο το παιδάκι, αν θυμάσαι, που είχε γίνει με αυτή τη διάσημη φωτογραφία που ήταν... Έτσι, ναι. Και είχαμε αφιερώσει όλη την παράσταση με το Ίδρυμα Μποδοσάκη στα παιδιά αυτά και είχαμε μαζέψει χρήματα για τους πρόσφυγες που έφταναν τότε στην Ελλάδα. Είχαμε φτιάξει ένα ολόκληρο το παιδί με το ταμπούρλο, λεγόταν η παράσταση. Είχε ένα ολόκληρο ταξίδι, πώς φεύγεις από τη χώρα σου. Γιατί ο Χατζινάσιος είχε γράψει μουσική με τον Κάτσο, το παιδί με το ταμπούρλο. Θέλω να σου πω, γίνεται μια σύνθεση των πραγμάτων με αυτούς που συνεργάζεσαι και με αυτά που εγώ κάθε στιγμή νιώθω ότι αυτό με αφορά και θέλω να το μελετήσω παραπάνω, να το ερευνήσω και να το μοιραστώ. Και κάπως έτσι γίνεται η συνεργασία. Πολύ ωραία. Άρα η γεύση που σου άφησε έτσι αυτός ο ρόλος της παραγωγής, αφού ήσουν και παραγωγός, ήταν μια πολύ όμορφη γεύση, αφού ήσουν πολύ δημιουργική. Ναι, αυτό συμβαίνει ακόμη, γιατί έχω ενεργό ρόλο στην παραγωγή. Α, συνεχίζεις να έχεις αυτή την εταιρεία. Ναι, και πιο, όχι αυτή την εταιρεία, αλλά αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να μάθω τη διαδικασία της παραγωγής. Οπότε, επιστρέφοντας στην Κύπρο, άρχισα να κάνω δικές μου παραγωγές ή να μου αναθέτουν παραγωγές από το μηδέν. Όπως πέρσι είχα την φοβερή τύχη, εμπειρία, συγκυρία να μου προτείνουν να κάνω μια παράσταση για τον Γρηγόρη Αυξεντίου για τα τελευταία του Χριστούγεννα. Mm-hmm. Όπου αυτό όμως ξεκίνησε από το μηδέν, γιατί έπρεπε να πω μια πραγματική ιστορία που έγινε στον Αγρό 26 Δεκεμβρίου του 1956, όπου ο Αυξεντίου είχαν κάνει το τελευταίο γλέντι με άλλους 25 αντάρτες σε ένα σπίτι στον Αγρό του Παπαχριστόδου Λαβουστή. Μου ανέθεσα λοιπόν αυτή την ιστορία, εγώ ενθουσιάστηκα και πήγα να επισκεφτώ αυτούς τους ανθρώπους που έζησαν την ιστορία, την οικογένεια, τα παιδιά του Παπαχριστόδουλου, και άρχισα να δουλεύω μαζί τους, μιλώντας τους, κάνοντας τους ερωτήσεις, σε συνεργασία και με άλλους σπουδαίους ανθρώπους. Αρχίσαμε να φτιάχνουμε μαζί την παράσταση. Mm-hmm. Από το και πήρε αυτό, ας πούμε, 6-7 μήνες και παρουσιάστηκε τον Ιούνιο. Mm-hmm. Αυτό ήταν όλο μια δημιουργική εργασία, όπου έκανα όλη την οργάνωση της παραγωγής, από το μηδέν. Mm-hmm. Ναι, οπότε συνεχίζει αυτό το κομμάτι με κάποιο τρόπο. Τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι συμβουλές θα έδινες στα νέα παιδιά? Έχεις πολύ πλούσια ζωή μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή. Έχεις συμμετάσχει σε παραστάσεις, αρχές τραγωδίες, θέατρα, μουσικά δρόμενα. Τι συμβουλές θα δίνεις στα νέα παιδιά? Τι συμβουλές? Ξέρεις, τα νέα παιδιά θα έλεγα ότι ξεκινάνε με ίσως με πιο πολλές δυσκολίες από ό,τι ξεκίνησα εγώ. Αυτό επειδή υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία τώρα, υπάρχουν πιο πολλές σχολές, υπάρχουν πιο πολλές σχολές, πιο πολλοί ηθοποιοί. Περάσαμε και ένα κορονοϊό. Τα πράγματα δηλαδή, νιώθω ότι ένα νέο παιδί στην Κύπρο τουλάχιστον έχει δυσκολία από πού να ξεκινήσει. Δεν είναι πολλές οι θεατρικές ομάδες, δεν είναι πολλά τα θέατρα, δεν είναι πάρα πολλές οι παραγωγές. Ναι, οπότε υπάρχει μια δυσκολία από πού να ξεκινήσει και το βλέπω γιατί έχω κάποιες μαθητρίες μου και υποκριτικής και τραγουδιού που έχουν αυτή την αγωνία να ξεκινήσουν από κάπου, να βρουν κάπου ένα ρόλο. Θα έλεγα ότι, επειδή πέρασα και εγώ την ίδια αγωνία, εντάξει, σε άλλες συνθήκες, άλλες εποχές, ότι δεν πρέπει να τα βάζεις κάτω. Ναι. Θα βρεις, δηλαδή πρέπει να δοκιμάζεις, να βρεις την άκρη, να προσπαθείς, να πηγαίνεις. Μία οτισιόν δεν πήγε καλά, δεύτερη οτισιόν δεν πήγε καλά, τρίτη οτισιόν δεν πήγε καλά, τέταρτη οτισιόν δεν πήγε καλά, πέμπτη οτισιόν δεν πήγε καλά. Να συνεχίζεις και να βελτιώνεσαι, να μελετάς. Εγώ είχα την τύχη να μάθω
συγγραφείς, έργα, ταινίες, σκηνοθέτες, λογοτεχνία. Δηλαδή, ο ηθοποιός πρέπει να μορφώνεται όσο γίνεται πιο πολύ σε όλα τα πεδία. Από συμπεριφοράς μέχρι χειρονακτική εργασία. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος, έχω καταλάβει, ενώ στην αρχή το βλέπα αλλιώς, ο ηθοποιός είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να ρουφάει τη ζωή, να την παρατηρεί, να τη ζει, να τη δοκιμάζει, για να μπορέσει να τη μεταφέρει μετά. Είναι τόσοι ρόλοι που μπορεί να ενσαρκώσεις και ρόλοι που μπορεί να είναι και αντίθετοι στο χαρακτήρα σου, στην προσωπικότητά σου. Πρέπει να μεταφέρεις όλο αυτό. Και θα έλεγα ότι δεν πρέπει ποτέ να σταματάμε να δουλεύουμε το σώμα μας, τη φωνή μας και την υποκριτική. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι συνεχίζω ακόμη μαθήματα τραγουδιού. Όταν μπορώ πηγαίνω στη δασκάλα μου να δουλέψω κάτι, γιατί κάποιος θα σου δώσει, ο ηθοποιός χρειάζεται συνέχεια τροφοδότηση, νέα ρεθίσματα. Δεν πρέπει να σταματάς να εργάζεσαι, να ενημερώνεσαι, να δουλεύεις κι άλλο τα εκφραστικά σου μέσα. Αυτό θα λέω. Και την ψυχή σου. Ναι, σίγουρα. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι τα σχέδιά σου από εδώ και πέρα. Δηλαδή, τι έχεις στο μυαλό σου, έχεις καταφέρει και είσαι σε μια πολύ ωραία σειρά τώρα στην Κυπριακή τηλεόραση, στη Γη της Ελιάς. Mm-hmm. Έχεις παίξει και σε πάρα πολλά άλλα, βέβαια, και στην τηλεόραση και κινηματογράφο, στα Χάλκινα Χρόνια. Τώρα τα σχέδια σου ποια είναι? Τα σχέδιά μου, αν ξέρεις τι, πάντα έχω πολλά σχέδια. Αυτή τη φορά είμαι σε μια φάση που θέλω να σκεφτώ πολύ καλά τι θέλω να κάνω. Προκύπτουν πράγματα. Αυτή τη στιγμή εγώ βρίσκομαι μεταξύ Αγγλίας, Κύπρου και Ελλάδας. Mm-hmm. Δηλαδή, μετακόμισα και πάλι στην Αγγλία. Α, είσαι εδώ δηλαδή. Ναι, είμαι ερωτικός μετανάστης. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι. Σας μιλάω, είμαι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Αλλά πριν 10 μέρες είμαι στην Αγγλία. Είσαι και δασκάλα. Αυτή η ιδιότητα θα δουλεύεις εδώ? Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα κλείσει αυτός ο κύκλος της διδασκαλίας, γιατί δεν γίνεται να συνδυαστεί άλλο. Α, δεν μπορεί. Αλλά, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να συνδυαστεί. Θέλω να ξαναξεκινήσω να κάνω πράγματα στην Αγγλία, όπως έκανα παλιά, αλλά αυτό πάλι... πρέπει να ξαναέρθω σε επαφή, έχω χάσει επαφή, γιατί λείπω κάποια χρόνια. Εδώ να συνεχίσω αυτά που κάνω, συν η Ελλάδα που είναι και αυτός ένας χώρος που πάω και συνεργάζομαι με ωραίους ανθρώπους. Είναι όλα ανοιχτά. Mm-hmm. Σίγουρα ένα κομμάτι που με αφορά είναι το μουσικοθεατρικό, το οποίο είναι κάτι που μ' αρέσει να το ερευνώ και να... κάνω καινούργιες παραστάσεις. Μπορώ να σου πω πολλά θέματα που με απασχολούν αυτόν τον καιρό. Όμως δεν έχω απάντηση. Δεν έχεις κατασταλάξει. Ναι, δεν έχω κατασταλάξει. Είναι ωραία που είσαι έτσι ανήσυχο πνεύμα και γραμματίζεσαι σε διάφορα πεδία. Σε διάφορους στόχους. Σίγουρα θέλω να συνεχίσω να παίζω, να κάνω όμορφα πράγματα. Απλώς ίσως θα ήθελα να κάνω λιγότερα και πιο μελετημένα, αντί να κάνω πολλά. Γιατί πέρασε και τη φάση που έκανα πάρα πολλά. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι είμαι σε μια στιγμή που θέλω να είμαι πιο συγκρατημένη, όχι συγκρατημένη, πιο επιλεκτική. Ίσως. Γιατί έχω πολύ όμορφα πράγματα που θέλω να κάνω και το καθένα χρειάζεται χρόνο. Και νιώθω ότι ζώντας και άλλα πράγματα στη ζωή μου, όπως τώρα η μετακόμιση στην Αγγλία, η ζωή τώρα στην Κύπρο, τα προηγούμενα που έκανα που ακόμη δεν τα έχω αφομοιώσει μέσα μου, θέλω να δώσω αυτό το χρόνο στον εαυτό μου, να επιλέξω ποιο θέλω πραγματικά να είναι το επόμενο. Όχι να το κάνω για να το κάνω. Γιατί είναι μια παγίδα αυτή που όλοι μπαίνουμε σε αυτή την παγίδα. Το κατανοώ, το έχω ζήσει, το ζω. Οπότε ήδη συμβαίνουν πράγματα.
Το επόμενο τώρα ετοιμάζουμε ένα παραμύθι με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Μέλισσα, η Σοφία Μέλισσα που ήθελε να σπουδάσει, θα το παρουσιάσουμε 11 Δεκεμβρίου στα παιδιά, μαζί με μελισσοκόμους που θα μιλούσουν για το μέλι και πώς παράγεται. Επίσης θα κάνω μια παρουσίαση για το φεγγάρι στις 15 Δεκεμβρίου με το Cyprus Space Exploration Center, όπου θα μιλήσουν επιστήμονες για το φεγγάρι και εγώ θα μιλήσω πώς θα παρουσιάσω μια μικρή παράσταση με τον Σοκράτη το λεπτό στην κιθάρα για το πώς το φεγγάρι επηρεάζει μέσα από τα τραγούδια, τα ποίηματα και την τέχνη τη ζωή μας. Πάρα πολύ ωραία. Ασχολείσαι με πολύ όμορφα πράγματα, πολύ δημιουργικά. Να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί με αυτή την πλούσια ζωή σου και πώς εσύ έτσι αξιοποιείς τα ταλέντα σου, δεν τα αφήνεις αναξιοποιητά. Τα εκμεταλλεύεσαι στο έπακρον και είναι πολύ όμορφο αυτό. Κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνεις, αφού θα σε έχουμε και κοντά μας, μπορεί να τα πούμε και από κοντά. Βέβαια, βέβαια. Μόλις έχω την πρώτη παραγωγή, θα σας πάρω τηλέφωνο. Βεβαίως, ναι, ναι. Καλές επιτυχίες και εύχομαι τι καλύτερο. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Μου είπες φεύγω, θα σε δω το βράδυ. Το μαγικό σου πώς θα φέρεις χάδι πάνω στο σώμα. Την κάθε λέξη πάνω στο σώμα μου γλυκά να παίξει κι εγώ την πίστεψα. Την κάθε λέξη σου είχα πει πως μόνη μου με παράτησες. Αχ, γιατί με τσάκησες. Μόνη μου με παράτησες. Αχ, γιατί με τσάκησες. Η νύχτα φεύγει, πια δεν ανασένω, μένω κουβάρι σε κουτί κλεισμένο. Πάνω στο σώμα μου ούτε ένα χάδι, μόναχα στο λαιμό μικρό σημάδι.